Εδώ λοιπόν στο TV War του MAD και του Metal Hammer και γράφω στα χέρια μου το About Darkness. Αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ ενός ελληνικού σχήματος που ονομάζεται Sandals και δύο μέλη των οποίων βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα στο TV War. Είναι ο Γιώργος στα φωνητικά, ο Παύλος Κιθάρης. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Sandals, About Darkness, το πρώτο σας άλμπουμ. Και θα ήθελα, Παύλο, να μου πεις λίγο την ιστορία των Sandals. Ποιοι είναι οι Sandals? Οι Sandals αρχικά ξεκίνησαν το 2006. Ναι. Μετά από την κυκλοφορία του EP μας, Dead in the Dollhouse. Και μετά από κάποιες live εμφανίσεις εδώ στην Αθήνα, γράψαμε το πρώτο μας δίσκο στα Fragile Studios, στο Βαγγέλη Γαλαμά. Mm-hmm. Στη συνέχεια κάναμε πάλι κάποιες live εμφανίσεις, παίξαμε σε πόρτους Paradise Lost και Ζουλάκρι μας Προφούντερε και το CD επιτέλους κυκλοφορεί. Mm-hmm. Γιώργο, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι Sandals είναι ένα gothic metal συγκρότημα, τελεία? Όχι. Δεν είναι ένα gothic metal συγκρότημα, τελεία. Έχει απλά πολλές επιρροές gothic. Έχει τις επιρροές όλων μας. Τι επιρροές δηλαδή, τι θέλετε να πούμε στο συγκρότημα, ναι. Ο drummer μας, για παράδειγμα, είναι μεταλλάς 80's, κλασικός. Mm-hmm. Τρασάς, μη σου πω. Ο μπασίστας είναι μπλακάς. Εγώ ακούω 80's, synth-pop και τέτοια. Ο Παύλος είναι πιο πολύ του gothic. Τα έχουμε ενώσει και έχει βγει αυτό που ακούτε. Οκ. Sandals, About Darkness, θλίψη και σκοτάδι, γιατί? Γιατί αυτό θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Αυτό το θέλουμε να βγάλουμε στον κόσμο ουσιαστικά. Όπως είπε και ο Γιώργος, συνδυάζονται 6 διαφορετικές προσωπικότητες μέσα σε αυτό το CD. 6 διαφορετικά ακούσματα, αν το θες έτσι. Και από εκεί και πέρα ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Πάντως σίγουρα δεν είναι κάτι χαρούμενο, είναι κάτι σκοτεινό. Και αν έχει έτσι ένα δείγμα χαράς, είναι αυτό που λέμε χαρμολύπη. Ναι. Μαλεγκρία που λένε. Οκ, όπως το θες. Ναι. Λοιπόν, αυτή η θλίψη, αυτό το sad και το about darkness γενικότερα είναι μια στάση ζωής, είναι κάτι το οποίο σας χαρακτηρίζει και σαν ανθρώπους ή είναι ένα πράγμα το οποίο διοχετεύεται μέσα από τη μουσική σας και μετά η χαρά και το σκοτάδι μένουν εκεί πέρα και η ζωή σας είναι γεμάτη? Καθαρά μέσα από τη μουσική, ναι, θα σου έλεγα. Σίγουρα οι καταστάσεις αυτές υπάρχουν στην καθημερινότητα και τις έχουμε βιώσει όλοι πάνω κάτω. Από εκεί πέρα το αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως εκείνος θέλει. Γενικά ναι, είμαστε πολύ χαβαλετζίδες, δεν είμαστε down tip ή κατοπληκτική. Ακριβώς. Απλά μας αρέσει αυτό το είδος μουσικής, πάντα μας άρεσε. Παιδιά, στην υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό το ύφος το οποίο κινούνται οι Sandals είναι ένα μουσικό ιδίωμα το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και θεωρείται και πάρα πολύ mainstream, αν θέλει, σε χώρες όπως η Φιλανδία ή η Γερμανία. Αυτά που λέγαμε και νωρίτερα πριν πούμε μέσα στο στούντιο. Νιώθετε καμιά φορά λίγο αδικημένοι που βρίσκεστε εδώ πέρα, πως αυτός ο ήχος δεν θα έχει περάσει ποτέ στο ελληνικό κοινό, στο ευρύ ελληνικό κοινό? Σίγουρα, γιατί εδώ στην Ελλάδα η σκηνή του gothic δεν είναι και τόσο μεγάλη όσο είναι στα άλλα ιδιώματα. Οπότε σίγουρα ναι, είναι κάπως άδικο εισαγωγικά. Αν και έχει αρχίσει να μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει Φιλανδία, Γερμανία δεν είναι. Φυσική εξέλιξη τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι ευκαιρίες ήταν περισσότερες αν βρισκόμασταν στη Γερμανία ή στη Φιλανδία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Μάλιστα. Συνήθως στον χώρο του gothic rock, του gothic metal, οι καλλιτέχνες οι οποίοι εκφράζονται μέσα από αυτό το μουσικό δρόμο, ξέρεις, βλέπουν την τέχνη γενικότερα μέσα από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία. Διαβάζουν συγκεκριμένους συγγραφείς, τους αρέσει συγκεκριμένη αρχιτεκτονική γραμμή, τους αρέσουν συγκεκριμένες ταινίες. Γενικότερα αυτό το lifestyle. Εκπροσωπεί τους Sandals? Προσωπικά, μιλήσω για μένα, όχι. Σίγουρα ναι, υπάρχουν κάποια κλισέ, αν το θες έτσι, που συνδυάζονται με αυτή τη μουσική και με αυτή γενικότερα την ιδεολογία, αλλά μέχρι εκεί. Για μας, τουλάχιστον για μένα, όπως σου είπα, δεν συνεχίζει πέρα από το μουσικό. Ο 80's ελληνικός σηματογράφος δεν ξέρω να πιάνεται, γιατί... Σίγουρα έξω προσωπικά... Gothic. Ναι, ναι, νεκροκεφαλές, μπλούζες με δικτυωτές, νεκροκεφαλές και τέτοια. Mm-hmm. Και βάμε ένα μάτι μαστεράκια κτλ. Ίσως και αυτό να... Επειδή είμαστε και δύο φαν των ταινιών αυτών, αλλά δεν έχει να κάνει με τη μουσική κάτι. Mm-hmm. Μίλησε νωρίτερα για gothic ιδεολογία, υπάρχει κάτι τέτοιο? Σε εμάς? Ναι. Όχι. Απλά, όπως είπε και ο Γιώργος, μας αρέσει αυτό το είδος, αυτό θέλουμε να παίξουμε και να αποδώσουμε στον κόσμο γενικότερα. Και από εκεί και πέρα, μουσικά ναι, στηριζόμαστε στην gothic και ότι αυτά που γράφουμε και το που θέλουμε να βγάλουμε στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι σκοτεινό. Mm-hmm. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του συγκροτήματος, τι ετοιμάζετε αυτή την εποχή? Κανονίζουμε ένα mini tour στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες όπως Γερμανία, Λονδίνο, Ολλανδία κτλ. Πώς μπορεί να οργανωθεί ένα τέτοιο tour από ένα ελληνικό σχήμα, είναι εύκολο? Αφοσίωση. Mm-hmm. Και λίγη οργάνωση. Αν μιλήσεις και κινηθείς κατάλληλα. Μιλάμε για ένα tour στο οποίο θα είστε support σε κάποια μπάντα ή θα είναι μια headline περίοδο? Κανονίζουμε με κάποια συγκροτήματα της φάσης μας τέλος πάντων ελληνικά. Να πάμε σε αυτές τις χώρες, αλλά όχι, δεν θα υπάρχει κάποιος headliner τοπικός τέλος πάντων, κάτι τέτοιο.
Αυτό πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία από τη στιγμή που ασχοληθούμε όλοι, υπάρχει αφοσίωση όπως σου είπα και γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις. Γιατί όπως ξέρουμε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δεν είναι και τόσο εύκολο να βγεις στην Ευρώπη να κάνεις ένα mini tour. Έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος έξω, τι ανταπόκριση έχετε απ' έξω? Γενικά έχουμε πολύ καλή ανταπόκριση από παντού για το άλμπουμ. Πάει, μας έχουν πει πάρα πολύ καλά και στο εξωτερικό, ειδικά στη Γερμανία. Κινείται αρκετά. Mm-hmm. Πράγμα καλό. Νομίζετε δηλαδή ότι θα συμβάλλετε στο να αλλάξει η εικόνα που έχει ο έξω ο κόσμος για την δική μας σκηνή? Που ξεχωρίζουν 2-3 συγκροτήματα και από εκεί και πέρα λένε πως όλα τα υπόλοιπα ελληνικά μάλλον δεν είναι επαρκή ώστε να βγουν προς το έξω. Πιστεύω όσον αφορά την Ελλάδα ότι πρέπει να έχει ένα συγκρότημα για κάθε είδος. Mm-hmm. Αυτό. Ο καθένας εκπροσωπεί κάτι. Ναι. Από εκεί και πέρα το αν θα τι γίνει είναι, αυτό. Τι είναι, δεν το κατάλαβα ακριβώς. Πρέπει η Ελλάδα να βγάζει ένα συγκρότημα σε κάθε είδος? Ναι. Το εννοώ από την άποψη ότι. Έχουν Τζρότιν Κράι, ένα αντιπροσωπευτικό δηλαδή κυριότερα. Ναι. Αντιπροσωπευτικό πιο. Δηλαδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια σκηνή όπως είναι η φιλανδική σκηνή που είναι μια τεράστια goth metal σκηνή, ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο με πολλά συγκροτήματα. Πιστεύω πως όχι, γιατί τα συγκροτήματα είναι λίγα σκηνή. Καλός, κακός. Θα μας δει κάποιο καλός, θα το απαγορεύσουμε. Θα δείξει. Ναι. Βασικά, γενικά καλό θα ήταν η σκηνή, γενικά η metal, στην Ελλάδα να αναπτυχθεί περισσότερο και να προωθηθεί. Mm-hmm. Διότι είναι κρίμα γιατί υπάρχουν πολύ καλά συγκροτήματα. Και στον χώρο της Gothic και στον χώρο του Black, του Death, του Hardcore. Παντού, παντού. Υπάρχουν γενικά πολύ καλά συγκροτήματα και είναι κρίμα που δεν βγαίνουν. Είναι λίγο στιγματισμένος ο Έλληνας Goth μουσικός, δηλαδή. Οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν κινούνται στην Goth φάση, λίγο τον έχουν ότι δεν μας αφορά, αυτός κάνει κάτι για ένα συγκεκριμένο κοινό, για ένα συγκεκριμένο ήχο. Είναι, υπάρχει μια προκατάληψη απέναντι στις Goth bands. Όπως ξέρουμε, ναι, δυστυχώς. Και ο λόγος είναι ότι συνδυάζεται με κάτι το οποίο δεν θεωρούν ότι είναι τεχνικό. Που απαραίτητα, προσωπική μου άποψη. Δεν χρειάζεται κάτι να είναι ωραίο. Να είναι τεχνικό για να είναι ωραίο. Μα πώς το χρειάζεται αυτό το πράγμα, το hard rock δηλαδή, με είναι πιο απλή μουσική του κόσμου. Υπάρχουν κάποιοι τέλος πάντων με την αντίληψη ότι πρέπει κάτι να είναι τεχνικό τέλος πάντων, να έχει να δώσει κάτι μουσικά, ώστε να ασχοληθούν. Μα τι πιο ωραίο στη μουσική από ένα ωραίο τραγούδι, ανεξάρτητα από το πόσο τεχνικό είναι. Όμως το βλέπει ο καθένας πάντα. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Ο καθένας όπως το βλέπει και το αντιλαμβάνεται. Μάλιστα, υπάρχει παιδιά ένα βίντεο από το νέο άλμπουμ. Ποιο είναι? Το Watch Me Crawl Behind. Όπου έχουμε κάνει ωραίο περιστατικό από τα γυρίσματα, από τη δημιουργία. Ναι. Γυρίστηκε 1η Ιουνίου του 2009 σε ένα σπίτι με πάρα πολύ κόσμο. Μια πολύ καλή φίλη, η οποία μας το παραχώρησε. Ακριβώς. Την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το σκηνικό γίνεται ως εξής. Υπάρχει κάποιο gothic τέλος πάντων party και γίνεται ένα σκηνικό εκεί με ένα ζευγάρι τέλος πάντων και έναν παράξενο έτσι τύπο. Θα το δούμε. Ωραία. Δεν ξέρω, κάποιο live εδώ στα κοντά στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικώς. Παίζουμε στις 19 Φεβρουαρίου στο Fan Club. Miner Burning, Γερμανοί. Μαζί με Burning Infinity, Avith και Dim Light. Ναι, ναι. Ωραία. Πολύ πιθανό να το ξαναπούμε μέχρι τότε. Όμορφα. Για το live αυτό συγκεκριμένο. Πάμε να δούμε το βίντεο σας. Παιδιά, ευχαριστώ που ήσασταν στο TV Watch. Εμείς είμαστε καλά. Πολύ καλά. Καλή τύχη ό,τι και κάνετε στο μέλλον. Πιστεύω πως το αξίζετε, γιατί το όλο πακέτο το οποίο έτσι συνοδεύει τους Outdoors νομίζω πως κινείται έτσι ιδιαίτερα επαγγελματικά. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε αυτό. Πάμε να δούμε το βίντεο και ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Πάμε λοιπόν να δούμε τους Outdoors στο βίντεο τους για το πρώτο τους άλμπουμ, το About Darkness, το οποίο έχει κυκλοφορεί. Και επιστρέφουμε πίσω στην κανονική ροή του προγράμματος.